Καλημέρα Κυρνατζούλη. Βρίσκεστε και να πούμε σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ο κύριος Στίνκας είναι και εκπαιδευτικός και αυτή την ώρα στο σχολείο που εργάζεται γιορτάζεται την Τσικνοπέμπτη, κύριε Τίνκα, έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Σουβλάκια, ψητά, χαμός, χαμός. Μπράβο στα παιδιά. Να κεράσει ο σύλλογος, δηλαδή του περνάει ένα σάντουιτς έτσι. Εντάξει, το επιβάλλει μέσα. Ποιος θα ψήνει, ποιος ψήνει, κύριε Τίνκα, ποιος ψήνει. Έχει αναλάβει ο σύλλογος γονέων και κυβερνών. Α, πολύ ωραία. Πιλότιμη προσπάθεια δηλαδή. Έτσι, σε ποιο σχολείο είναι, για να το πούμε κιόλας. Εγώ είμαι στη Μεσοποταμία. Στη Μεσοποταμία, πολύ. Δημοτικό σχολείο τη Μεσοποταμία. Πάρα πολύ ωραία, ωραία. Πράγματα στη Μεσοποταμία με το σύλλογο γονέων που ανέλαβε σήμερα να ψήσει για να τηρηθεί το έθιμο και στα σχολεία. Τώρα. Κύριε Τίνκα, για να πάμε λίγο και στο θέμα μας. Το θέμα της Λάρκο, βλέπετε τις κινητοποιήσεις, ακούτε τους ανθρώπους που φωνάζουν για το δίκιο τους. Τι λένε όμως? Δεν θέλουμε άλλο να μας λένε ότι έχουμε δίκιο. Το ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Θέλουμε τους τοπικούς άρχοντες μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Κάνατε, και έκαναν αναφορά μάλιστα στην προσπάθεια που κάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί από το Σώμα ένα κείμενο υπέρ των εργαζομένων. Και εξέφρασε ένα παράπονο γιατί τελικά δεν συζητήθηκε και δεν ψηφίστηκε. Ποια είναι η θέση σας? Βγήκε και ανακοίνωση να πω από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τη Λάρκο και για τους εργαζόμενους της αεροπηγής. Βεβαίως. Και να πούμε, πρώτα απ' όλα το ζήτημα της Λάρκο, εντάξει, ήταν πάντα επίκαιρο, αλλά ιδιαίτερα μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Φάνηκε ότι μπαίνει στην ατζέντα της κυβέρνησης ο διαμερισμός της. Η κατηγορία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτή η επιχείρηση είναι ζημιογόνα και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κατατερματιστεί και να πουληθεί. Και υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία, αν θέλετε, που δουλεύεται από τις αρχές του χρόνου, ναι, η οποία βάζει κάποιες πλευρές, όπως ότι η Λάρκο έχει υψηλούς μισθούς, πρέπει, ξέρω εγώ, να τελειώσουν αυτά τα πανηγύρια, δηλαδή κάποια πράγματα που είναι προσβλητικά. Δηλαδή, όταν κάποιοι μισθοί υπάρχουν, αλλά όχι σε εργαζόμενους. Υπάρχουν σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, μάλλον καλύτερα. Το 80-90% των εργαζομένων της Λάρκο παίρνουν 1.000 ευρώ, όπως παίρνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Παίρνουν και λιγότερα κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιοι παίρνουν περισσότερα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Εμείς τώρα συζητάμε για τα μυρμήγκια, ποιο είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο, και δίπλα οι ελέφαντες χοροπηδάνε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει περιεχόμενο. Αλλά όμως, κοιτάξτε, στην προπαγάνδα να πω, ώστε στα μάτια του κόσμου να ακούγεται κάτι, τόσο που δεν τα ξέρει καλά γιατί δεν βρίσκεται από μέσα, μπορεί και να τα πιστεύει, δεν βοηθάνε. Επίσης, πλευρές οι οποίες λένε ότι είναι καταχρεωμένοι στη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θέλουν μια κουβέντα και μια ανάλυση, γιατί η ΔΕΗ είναι βασικός μέτοχος της Λάρκο. Η ΔΕΗ εδώ και δεκαετίες που έδινε πάμφινο ρεύμα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, δεν το έδινε στη Λάρκο, αλλά έκανε αυξήσεις και όλα αυτά, πώς το λένε, αν τα βάλει κάτω, θα πρέπει η ΔΕΗ να δώσει πίσω λεφτά στην Λάρκο. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς πρέπει να μείνουμε σε 2-3 βασικά σημεία για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η Λάρκο, αυτή η ελληνική επιχείρηση, που μιλάμε για την αεροπηγή τη δική μας, για τα σέρβερ της Κοζάνης, για τη Λάρνα, όλο αυτό το δίκτυο, είναι η παραγωγή ενός βασικού βιομηχανικού υλικού του σιδηρονικελίου, το οποίο τέτοια επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις είναι όλος και όλες, κύριε Νατσούλη, τρεις επιχειρήσεις, και αυτή εδώ στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη. Και στον κόσμο είναι τις 5 μεγαλύτερες παγκοσμίως. Που σημαίνει δηλαδή ότι να μην παίρνει μια αντίληψη ότι η Λάρκο είναι κάτι, ξέρω εγώ, έτοιμο να κλείσει, γιατί δεν είναι βλάκας ο ιδιώτης που θα φύγει αύριο μεθαύριο. Αλλά θέλει να ξεμπερδέψει ακόμα και με εργαζόμενους και με εργασιακές σχέσεις προηγούμενων δεκαετιών, να πάνε σε άλλα επίπεδα και να πάρει, και αν θέλετε, και ο φυσικός πλούτος εδώ σε αυτά τα βουνά δεν ανήκει στον κάθε χύψη ιδιώτη, ο οποίος αύριο μεθαύριο ή τον ποδοσφαιρικό παλιότερα, ο οποίος είχε οικειοποιήσει τη Λάρκο κτλ. Άρα, να ξέρει ο κόσμος ότι μιλάμε για αυτή την επιχείρηση, ότι είναι υγιέστατη και θα μπορούσε να είναι υγιέστατη, μάλλον δεν είναι, να τα λέω σωστά, δεν είναι, αλλά θα μπορούσε άνετα να είναι υγιέστατη από το 1985 και να μπορέσει να βοηθήσει, αν θέλετε, και τη βιομηχανία της Ελλάδας σε κάποιους τομείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ είχα φέρει ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου. 5 Φεβρουαρίου συζητούσαμε τον προϋπολογισμό τον οικονομικό στο Δημοτικό Συμβούλιο και επικαλέστηκαν ότι με βάση τον κανονισμό δεν μπορεί να μπει κάποιο άλλο θέμα, ψήφισμα κτλ. Και ότι ας το δούμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξανέφερα στις 12 Φλεβάρι. Και στις 12 Φλεβάρι έφερε ένα κείμενο το οποίο ήταν 10 γραμμές. Και το κείμενο δεν ήταν του ΚΚΕ ή της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ήταν το κείμενο, το ψήφισμα
που τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ στις 25 Γενάρη μετά από κινητοποίηση που κάνανε στο Σύνταγμα της Αθήνας το είχαν συντάξει. Και αν θέλετε ήταν πολύ απλοϊκό ψήφισμα. Δεν έβαζε δηλαδή πολιτικές πλευρές διάφορες στις οποίες θα μπορούσε να συγκρουστήσει. Αυτό το κείμενο το είχα δώσει σε όλες τις παρατάξεις στις 5 Φεβρουαρίου και ξανά στο επόμενο στις 12 ζήτησε να συζητηθεί. Και καμία από τις άλλες τέσσερις παρατάξεις δεν δέχτηκε καν να μπει σε ψήφισμα. Δεν δέχτηκαν δηλαδή ότι αυτό μπορούσε να μπει σε ψήφισμα και να το καταψηφίσει ο άλλος, γιατί να θεωρήσει ότι τέλος πάντων δεν τον εκφράζει το περιεχόμενο. Εδώ μιλάμε για άρνηση της συζήτησης αυτού του ζητήματος, υποβάθμιση με τις κουβέντες ότι εντάξει, είναι σε μια φάση τώρα που η κυβέρνηση το χειρίζεται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος τώρα. Σε κάποιο άλλο χρόνο μπορούμε και χωρίς να πάρουμε αυτό το κείμενο να βγάλουμε ένα δικό μας. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κύριου Κολετζίδη, από τον κύριο Τσανούσα, και κατά τη γνώμη μου είναι τοποθέτηση που πρέπει να τη θηλητεύσεις. Γιατί εδώ και υποτιμάς ένα σωρό εργαζόμενους που άλλοι είναι απλήρωτοι, άλλοι είναι στους εργολάβους, άλλοι απολύθηκαν χθες, άλλοι είναι διοικητικό προσωπικό, άλλοι είναι στα ορυχεία, υποτίθεται άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν. Δεν υπάρχει κανείς που δεν είναι ανάστατος αυτή τη στιγμή. Και εσείς έρχεστε στις 12, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος να βγει χθες και να πει ναι, εμείς είμαστε μαζί σας. Λέει ψέμα. Και ψέμα χοντρό. Και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, γιατί εκεί δεν ήταν ένα και δυο στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ήταν μπροστά και τα κανάλια, τα τοπικά, τα μέσα, τα μπλοκ κλπ. Ναι, ναι. Αλλά ήταν και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η τοποθέτησή του ήταν αυτή ακριβώς. Ένα λόγο να συζητηθεί στις 12 του μήνα και δεν μπορεί στις 12 αν δεν υπάρχει και σήμερα στις 18 ή στις 19. Γιατί οι εργαζόμενοι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει σε αξία? Την ώρα που οι εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω κύριε Τίνκα, θέλουν το Δήμο, μόνο το Δήμο, την περιφέρεια και τους βουλευτές μπροστά στον αγώνα τους. Ναι. Καλά κάνουν και τους θέλουν και έτσι θα έπρεπε να είναι από μια μεριά. Βεβαίως πρέπει ένας δήμαρχος να εκφράζει, όπως το λένε τους δημότες εδώ πέρα. Όπως έγινε, τονίζει ο κύριος Κάκος, στα Σέρβια χθες. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Νατσούλη, είναι πολιτική στάση. Εγώ θεωρώ ότι εμπόδιζαν να συζητηθεί αυτό το ζήτημα για να κάνουν πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει σκοπό να ξεπουλήσει μπιρ παρά αυτή την επιχείρηση. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, είτε να μην συζητιέται, είτε να συζητιέται μόνο από την πλευρά της δυσφήμισής της, στην κοινή γνώμη, να μπορέσει να περάσει στα μολοχτά μια τέτοια μεθόδευση. Πάντως τέθηκε σε ψηφοφορία η πρότασή σας, να υπενθυμίσω ότι τέθηκε σε ψηφοφορία η πρότασή σας. Τέθηκε σε ψηφοφορία το αν θα μπει σε ψηφοφορία. Το αν θα μπει σε ψηφοφορία. Και ήμουν ο μόνος που ψήφισα ότι πρέπει αυτό το κείμενο να μπει σε ψηφοφορία. Και ήσασταν ο μόνος που ψηφίσατε ότι πρέπει να μπει σε ψηφοφορία. Να μπει σε ψηφοφορία. Δεν μπήκε καν ζήτημα ποιος ψηφίζει πέρι κατά, το καταλαβαίνετε τι λέω, που κανονικά. Δεν έπρεπε να υπάρχει κανένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να μπει, ξέρω εγώ, ή το 99% τέλος. Για τέτοια σοβαρά ζητήματα που αφορούν θέσεις εργασίας, εδώ μιλάμε, κύριε Τίνκα, σε ένα νομό που πεθαίνει από την ανεργία, να βρεθούν στο δρόμο άλλες 160 οικογένειες. Δηλαδή, για να το δούμε λοιπόν το μεγάλο κάδρο τι είναι εδώ. Πρέπει τέτοια θέματα χωρίς. Εγώ πολλές φορές έχω πολλές διαφωνίες με τους τύπους που υπάρχουν στα δημοτικά συμβούλια. Πόσο πρέπει να μιλήσεις, γιατί πρέπει να μιλήσεις, καθορισμένο κτλ. Ή γιατί να μιλήσεις, αν τεθεί σε ψηφορία να μιλήσουμε. Στα σοβαρά ζητήματα πρέπει να είμαστε λίγο ευέλικτοι. Εδώ μιλάμε για το μέλλον 160 οικογενειών. Δεν συζητάμε για να περάσουμε την ώρα μου, ούτε για πλάκα. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ακόμα από τις 5 Φλεβάρι που ήταν υποτίθεται η ειδική συνεδρία, μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε προφορικά και να πούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αν και διαδικαστικά, και θα το περνούσαμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ, άλλες φορές τώρα για άλλα ζητήματα, μπορεί, πώς να πω, με έναν τρόπο να τα ξεπεράσουμε, δεν θέλω να φερθώ συγκεκριμένα, αλλά τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Να βρίσκουμε τρόπους, γιατί η πράξη μας καλεί να κάνουμε κάτι και να δούμε μετά πώς θα γραφειοκρατικά και αυτό θα σταθεί. Δεν είναι αυτό το βασικό. Όταν ο άλλος δίνει τη μάχη του, κατέβηκαν οι άνθρωποι στην Αθήνα πόσες φορές. Πήγανε στη Λάρνα, στη Χαλκίδα πόσες φορές. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούν να συντονιστούν με άλλους ανθρώπους. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους, κλείνουν τους δρόμους κτλ. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια να διατηρήσω τη θέση μου εργασίας, να συνεχίσει η επιχείρηση να δουλεύει για να μην ξεπουληθεί και ένα ακόμα κομμάτι της περιουσίας του ελληνικού λαού, έρχεσαι εσύ και το φουμώνεις. Είναι στάση δηλαδή. Για μένα είναι καθαρό, δεν ξέρω πόσο περιεχόμενο έχει και να σας πω κάτι. Από το 1985 πέθαναν 80 άνθρωποι μέσα στην ΛΑΡΚΟ. Σε όλη τη χώρα. Πόσο κοστίζουν αυτοί? Ναι.
Έχουμε εκατοντάδες τραυματίες. Μήνια, λιόντα, σίδερα κτλ. Για αυτούς ποιος ασχολήθηκε. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα, έχει 250 εκατομμύρια χρέη, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ποιος θα δημιούργησε αυτά τα χρέη. Τα 4 δισεκατομμύρια που χαρίστηκαν στον Ποδοσάκη όταν την παράτησε την επιχείρηση, ποιος τα πλήρωσε, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτά όλα βγαίνει κάποιος να τα πει, να τα συζητήσει. Άρα η γνώμη μου είναι, όλοι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, είτε είναι στους εργολάβους, να τελειώνουμε με τους εργολάβους, εδώ μπορούσε η επιχείρηση από μόνη της να έχει φροντίσει σε όλο το κομμάτι, αυτό που λέμε καθετοποίηση, όπως κάνουν και οι καπιταλιστικές σούπερ μάρκετ, να μην χρειάζεται να μπαίνει ο ένας και ο άλλος και να φροντίσει από την εξόρυξη μέχρι την εκμετάλλευση να το έχει ο ίδιος φορέας. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι με τέτοιο προσανατολισμό, το λέω γιατί το λέω αυτό. Άκουσα και κάποιους λένε, ναι, μωρέ, αυτοί εκεί θέλουν να πληρωθούν, δεν τους νοιάζει μετά να δευτεροποιηθεί. Δηλαδή κάποιες κουβέντες. Που είναι τοξικές, που δεν εννοώ είναι στη ΛΑΡΚΟ αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί αφορά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Και αν θέλετε, έχει σχέση και με αυτά που έρχονται με τη ΔΕΗ, που και αυτή είναι μια τεράστια επιχείρηση και πάνε με τον ίδιο τρόπο να μεθοδεύσουν την εκτίμησή τους και το πούλημά τους σε ιδιώτες. Να μην ο κόσμος θεωρεί ότι δεν τους αφορά, τους αφορά άμεσα, αμεσότατα, και αύριο μεθαύριο θα πληρώνουν και διπλό και τριπλό ρεύμα κτλ. Και θα επηρεάσει τις ζωές. Κύριε Τίγκα, σε επίπεδο Δήμου όπου βρίσκεστε και υπηρετείτε αυτή τη στιγμή την τοπική μας κοινωνία, τι θα ζητούσατε τώρα από τον Δήμο Καστοριάς? Κοιτάξτε, ο Δήμος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα μικρά ή μεγαλύτερα. Ένα είναι η βασική καθαρή τοποθέτηση, να πάρει θέση. Που να είναι υπέρ των ζητάτε υπέρ άμεση του σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη ΛΑΡΚΟ, ας πούμε. Με τι μούτρα να το κάνουν αυτό, κύριε Νατσούλη? Δεν ξέρω. Όταν εσύ το συζήτησες στις 5, το έφερες στις 12, δεν χρειάζεται. Θα αφήνουν τώρα στις 18 και θα σου πούνε έκτακτο. Μα στις 12 δεν χρειαζότανε. Στις 19 θα κάνεις έκτακτο. Γιατί, για να πεις αυτόν τον κόσμο που παλεύω ότι να, εγώ ενδιαφέρομαι, δηλαδή τι κοινή. Δεν μπορούν να το πούν, κύριε Νατσούλη, αυτό. Αν θέλουν να το κάνουν, θα το κάνουν και θα έρθω βεβαίως και θα ξαναβάλω τα ίδια ζητήματα με τον ίδιο τρόπο που τα συζητάμε και τώρα. Αλλά εσύ με τι μούτρα θα βγεις τώρα, όποια παράταξη αντιστέσεις, να δεις αυτούς τους εργάτες να τους πεις τι, ότι στις 12 δεν υπήρχε λόγος να συζητήσω, αλλά τώρα εντάξει τι να κάνουμε. Κάντου, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό πήγα και σήμερα το πρωί εκεί πέρα. Ναι. Χθες ήθελα να πάω, δεν μπόρεσα, είχαμε ενημέρωση, πώς το λένε στους δασκάλους εκεί πέρα, ήμασταν κλειδωμένοι στη δουλειά μας, αλλά έχω μούτρα να πάω. Γιατί έδωσα τη μικρή μου μάχη, δεν λέω ότι και εγώ πιο. Αλλά αυτό που μου αναλογούσε, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενδιαφερθώ, να τοποθετηθώ, να πω τη γνώμη μου και να καλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, το έκανα. Οπότε δεν έχω πρόβλημα να τους κοιτάξω στα μάτια. Ωραία. Και ξέρετε, και σε κάποια ψηφοδέλτια, ναι, απ' τα άλλα, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν στη ΛΑΡΚΟ και είναι μέλη του Δημοτικού Συμβούλου και ούτε αυτοί. Φρόντισαν, πώς το λένε, με έναν τρόπο να συγκρουστούν, αν θέλετε, και με τους δημάρχους τους οποίοι κάνανε βούβα. Και έχει μια σημασία, πώς το λένε. Εντάξει, κατέβηκες με τον κύριο Δήμαρχο τον τάδε, αλλά όταν μπαίνει ένα ζήτημα για τη δικιά σου δουλειά και την υπόσχεση και σε φύγει και λέει ο άλλος να μην συζητηθεί, καμιά φορά πρέπει να εκφράζονται και αυτά. Ότι κοίτα, να δεις, ναι, τι να κάνουμε. Πρέπει να συζητηθεί και δεν χρειάζεται με έναν τρόπο, άντε όλοι μαζί, ό,τι πει ο, πώς το λένε, η παράταξη, ας το πω έτσι κτλ. Γιατί από μέσα τους τηγανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Το ξέρω και τους ακούμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις απόψεις σας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.